Αντίστροφα μετρά ο χρόνο για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων στις 2 Ιουνίου για του υποψήφιους από τα επαγγελματικά λύκεια και 3 Ιουνίου για του υποψήφιους από τα γενικά λύκεια. Όπω κάθε χρόνο, έτσι και φέτο, από τα τέλη Μαρτίου η υπηρεσία μα, όπω και η διευθύνση εκπαίδευση σε όλη την Κρήτη, Διευθύνσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλη την Κρήτη, έχουμε προσαρμόσει τι ενεργειέ μα ώστε όλα να είναι εντάξει πάλι την πρώτη μέρα των εξετάσεων όπω οφείλουμε να είναι απέναντι στα παιδιά. Συνολικά από την Κρήτη, μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεκδικούν 6.477 μαθητέ που εξετάζονται γραπτά και προφορικά και από τα γενικά και από τα επαγγελματικά λύκεια. 3.231 από το Ηράκλειο, 752 από το Λασίθι, 864 από το Ρέθυμνο και 1.630 από τα Χανιά. Άρα τα παιδιά η μοναδική τους έννοια πρέπει να είναι το... η μελέτη τους, ο διάβασμά τους, διότι όλα τα υπόλοιπα υπηρεσιακά, διοικητικά και για την ομαλή εξεταστική διαδικασία πρέπει να το κάνουμε εμείς και το κάνουμε. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία την Παρασκευή 3 Ιουνίου, ενώ μία μέρα νωρίτερα την 5η 2 Ιουνίου στο ίδιο μάθημα εξετάζονται οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκια. Να προσέρχεται το υποψήφιο με ηρεμία και να αποδώσει το μέγιστο σε σχέση με τη μελέτη που έχει κάνει όλο το προηγούμενο έτος. Αυτό λοιπόν συστήνω στα παιδιά, αυτό προκρίνουν να κάνουν τις ημέρες των εξετάσεων και στη συνέχεια όταν με το καλό βγουν οι βαθμοί τους και δουν τότε να αρχίσουν να σκέφτονται το πού θα πρέπει να, πώς πρέπει να κάνουν τη δήλωση για τις σχολές τους. Για μια ακόμη φορά ενώπιση των εξετάσεων, κομβική σημασία παράγοντας αναδεικνύεται η καλή ψυχολογία των μαθητών, αλλά και του περιβάλλοντος εντός του οποίου ζουν. Οι υποψήφοι και οι οικογένειές τους και φέτος έχουν τη δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης από τη γραμμή που έχει δημιουργηθεί σε μια προσπάθεια να φτάσουν στις εξετάσεις με το λιγότερο δυνατό άγχος. Είναι ένας επιτυχισμένο θεσμός, Γι' αυτό γίνεται και επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και έχει την αμέριστη συμπαράσταση των οικογενειών, καθώ δείχνουν να τον εμπιστεύονται. Για του υποψήφιου από τα Γενικά Λύκια, μετά την ελληνική γλώσσα στι 3 Ιουνίου, σειρά έχουν στι 6 Ιουνίου τα Αρχαία, τα Μαθηματικά και η Βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση. Στι 8 Ιουνίου τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. Και στι 10 Ιουνίου η Ιστορία, η Φυσική και η Οικονομία. Ανάλογα με τις ειδικότητες, οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια θα έξεταστούν στις 2 Ιουνίου, στις 4, την 3η-7 Ιουνίου, την 5η-9, το Σάββατο 11, την 3η-14, την 5η-16 και την Παρασκευή 17 Ιουνίου.